Ανάθεμα και τα μακρά όθεγγι πάει λαλία. Ανάθεμα και τα μακρά όθεγγι πάει λαλία. Το ματέ με σκοτεινέψα να συναρώθει μία. Το ματέ με σκοτεινέψα να συναρώθει μία. Τραγουδάει ποδιακά τραγούδια και λατρεύει τα ήθη και έθιμα των ποντίων, αλλά η ίδια δεν έχει ποδιακή καταγωγή. Η Στερίνα Ταμπόχ έχει εβραϊκή καταγωγή και είναι η μόνη από την οικογένειά της που σώθηκε από τους Ναζί επειδή κρύφτηκε σε μια οικογένεια ποντίων στη Βέρεια. Οι γονείς μου λεγόντουσαν ο μπαμπάς μου Ζαχαρίας και η μαμά μου Εστρέα. Η μαμά μου είχε μια φιλινάδα στη Βέρεια που ερχόταν τακτικά στη Θεσσαλονίκη. Είχε τρεις γιους, οι οποίοι ήταν τσαγκάριδες. Εμείς ήμασταν μια οικογένεια από 9 άτομα. Είχα 6 αδέρφια και μία εγώ 7. Και οι γονείς μου 9. Και κάμναμε παπούτσια το λιγότερο μια φορά το χρόνο σε αυτό. Και έτσι μας είχε, πώς να σας πω, πολύ φίλοι ήμασταν. Κάθε φορά που ερχόταν η μαμά τους από τη Βέρεια, με έφερνε και κανένα παιχνιδάκι, εγώ επειδή ήμουν πολύ μικρή τότε, με έφερνε κανένα παιχνιδάκι και έτσι εγώ την αγάπησα αυτήν. Τώρα ξέρετε, σαν παιδί, όποιος σε φέρνει παιχνίδια, εκείνον αγαπάς. Και έκλαιγα πάντοτε να πάω στη Βέρεια μαζί της. Η μαμά μου δεν μ' άφηνε, έλεγε τώρα κλαίει για να έρθει μαζί σου, αλλά μόλις νυχτώσει θα θέλει μαμά. Μια μέρα τη λέει, κοίταξε λέει, σήμερα θα πάω στη Βέρεια και αύριο θα γυρίσω. Δώστε να μου να την πάρω και αύριο θα γυρίσουμε, θα τη δεις. Καλά λέει η μαμά μου, άντε λέει, πάρτε. Πήγε για μια μέρα, αλλά έμεινε για μια ζωή. Η μοίρα της επιφύλασε διαφορετική τύχη από το τραγικό τέλος που βρήκε η υπόλοιπη οικογένειά της. Εκεί άκουγα ότι οι Γερμανοί σηκώνουν τους Εβραίους, σκοτώνουν τους Εβραίους, κάνουν, ράνουν. Τέλος πάντων, αυτή η οικογένεια είχαν πολλούς γνωστούς σε χωριά. Και θα φεύγαν σε κανένα χωριό, σε κανένα βουνό για να γλιτώσουν. Και πήγαμε αυτή η οικογένεια του Γιάννη Γρηγοριάδη, ήταν γνωστή τους και λέει ελάτε εδώ και από εδώ να βρούμε ζώα για να φύγουμε στο βουνό. Γιατί τότε δεν κυκλοφορούσαν αυτοκίνητα με τα ζώα. Πήγαμε εκεί ώσπου να βρούνε ζώα για να τους φυγαδέψουν στο βουνό, πέρασε μια εβδομάδα. Εγώ μικρό κοριτσάκι, μια εβδομάδα αυτοί είχαν εντωμεταξύ ζώα. Είχαν μοσχαράκια, γαϊδουράκια, κοτούλες, που εγώ τρελαινόμουν γι' αυτά, γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη που να τα βλέπα. Τώρα τα είδα εκεί, για πρώτη φορά είδα ζώα, για πρώτη φορά είδα μικρά ζώα. Τρελάθηκα από τη χαρά μου. Όταν ετοιμάστηκαν για να φύγουν, βρήκαν επιτέλους ζώα για να φύγουν, λέει η θετή μαμά μου, τι λέω, τι, η Γρηγοριάδου η Σοφία, λέει δεν τα αφήνετε εδώ αυτό το μικρό. Εν τω μεταξύ εγώ ήμουν ένα αδύνατο, πόσο ήμουν το 10 χρονών και έμοιαζα για 6. Αδύνατο, καχεκτικό, λέει δεν το αφήνετε εδώ, γιατί αυτός που να πάει στο βουνό θα πεθάνει στο δρόμο. Λένε κι αυτοί, καλά να το αφήσουμε. Με ρωτάνε εμένα, θέλεις να μείνεις? Εγώ, θέλω, με τα ζωάκια που μ' άρεσαν εμένα. Και έτσι έμεινα εκεί. Για να μην την εντοπίσουν οι Ναζί, ο Γιάννης Γρηγοριάδης είπε στη Σερίνα ότι στο εξής έπρεπε να την παρουσιάζει ως ανεψιά του και να τη φωνάζουν Μαρίκα.
Εκείνη τη στιγμή ο Γιάννης ο μπαμπάς μου είπε «Θα σε λέμε Μαρίκα». Ούτε ήξερε καλά καλά πώς με λένε. «Θα σε λέμε Μαρίκα». Εγώ μικρή, δεν μπορούσα να πω και όχι. Και με βάλα Μαρίκα. Με φώναζαν όλοι Μαρίκα. Κανένας δεν είμαι. Ακόμα και τώρα, μετά από τόσα χρόνια, υπάρχουν πολλοί που με ξέρουν από τη Βέρεια και μου φωνάζουν Μαρίκα. Δεν με φωνάζουν με το αληθινό μου όνομα. Στην αρχή δεν ήξερε κανείς ότι είμαι Ευρωπούλα. Ο μπαμπάς μου, ο θετός μπαμπάς μου έλεγε ότι μια ανιψιά μου στη Θεσσαλονίκη χείρεψε και είναι φτωχιά και δεν έχει να το ταΐσει το ορφανό και γι' αυτό το πήρα εδώ λίγο να τη βοηθήσω την ανιψιά μου. Μια εβδομάδα που έμεινα εκεί, εγώ ήμουν πολύ πρόσχαρο παιδί. Τραγουδούσα, χόρευα, έκανα. Με τον τρόπο μου μ' αγαπήσανε. Αλλά κι αυτοί μου φερόντουσαν τόσο καλά που κι εγώ λέω τι καλοί άνθρωποι. Θα με έδιναν μόλις γεννούσε η κότα το αυγουλάκι το φρέσκο να το φάω εγώ επειδή ήμουν πολύ αδύνατη. Να πιω το γάλα μου με το ζόρι, το γνήσιο το γάλα που είχαν αυτοί το καλό. Και σε μια εβδομάδα, 10 μέρες, εγώ άλλαξα, έγινα άλλος άνθρωπος. Ο πατέρας της Θερίνας πέθανε την περίοδο της γερμανικής κατοχής από παθολογικά αίτια. Η μητέρα της και τα υπόλοιπα 6 αδέλφια της οδηγήθηκαν στο Auschwitz, όπου όλοι τους βρήκαν τραγικό θάνατο. Ο μπαμπάς μου ο Ζαχαρίας είχε πεθάνει το 41. Ο μπαμπάς μου δεν ξέρω τι είχε, ήμουν μικρή, αλλά είχε πάντοτε τον πονούσε το στομάχι. Και η μαμά μου τον είχε όλο μη δίαιτα. Χωριστά μαγείρευε γι' αυτόν. Και το 41 δεν μπόρεσε να τον κάνει τη δίαιτα που έπρεπε. Τότε εγώ μικρή ήμουν και άκουγα που έλεγαν να έφαγε καλαμποκίσιο ψωμί και πέθανε. Έτσι λέγανε μπροστά μου για να μην πούνε. Οπότε η μαμά έμεινε χείρα με πόσα παιδιά? Με 7 παιδιά. Αλλά τα αδέρφια μου τα μεγάλα ήταν μεγάλα. Ο μεγάλος ο Ισάκ ήταν 26 χρονών. Ο Σαμουέλ, Σάμι τον φωνάζαμε, ήταν 2 χρόνια μικρότερος. Όλοι αυτοί φύγανε, τους πήραν οι Γερμανοί. Στο Auschwitz. Δεν ξέρω, δεν έμαθα τίποτα εγώ. Μετά από την κατοχή, μετά που απελευθερώθηκε η Ελλάδα, ήρθα στη Θεσσαλονίκη, δήλωσα τα στοιχεία μου όλα και πού βρίσκομαι, μην τυχόν και γυρίσει κανείς και με ψάξει να ξέρουν πού βρίσκομαι. Δυστυχώς κανένας δεν γύρισε. Μετά την απελευθέρωση, πολλοί υποψήφοι γαμπροί πρότειναν στο Γιάννη Γρηγοριάδη να τη βαφτίσει χριστιανή για να την παντρευτούν. Αλλά ο θετός της πατέρας σεβάστηκε την εβραϊκή της καταγωγή. Όλοι έλεγαν τον πάπα, βάφτισον να την και να δίωμα την έναν ασεμέτερα τα παιδεία. Ο μπαμπάς μου, δυσκολεύομαι τώρα επειδή χρόνια δεν τα μιλάω, ο μπαμπάς μου έλεγε «Δεν θέλω να τη βαφτίσω και αύριο μεθαύριο άμα μεγαλώσει να με βρίζει γιατί τη βάφτισα. Άμα μεγαλώσει λίγο ακόμα θα αγαπήσει κανένα από τα παιδιά μας χωρίς να το θέλει και θα ζητήσει αυτή να βαφτιστεί, όχι εγώ να τη βαφτίσω». Αλλά όλοι με ήθελαν, όχι μόνο τα παιδιά, με θέλαν και οι πατεράδες. Και όλο έλεγαν τον μπαμπά μου «Βάφτισον να την να παίρναν μετερό παιδί». Βάφτισε να την. Αυτός δεν με βάφτισε. Μέχρι που ήρθε ο άνδρας μου. Ο άνδρας μου ήταν χείρος και είχε 2 δικά του παιδιά, 2 κορίτσια. Τα κορίτσια που έχω τώρα είναι του ανδρός μου, από την πρώτη του γυναίκα. Μαζί κάναμε ένα γόρι. Αλλά και τα κορίτσια ήταν, η μία ήταν 2,5 χρονών και η άλλη 4,5. Μόλις με είδαν, λένε «Μπαμπά, ποια είναι αυτή?» Η μαμά,
επειδή τα μικρά δεν τα είχαν πει ότι πέθανε η μαμά τους, είπαν ότι είναι άρρωστη και πήγε στην Αμερική. Και όταν πήγα εγώ, λέει, να ήρθε η μαμά από την Αμερική. Καλά, η μαμά ήταν αλλιώτικη, ήταν έτσι, ήταν αλλιώτικη. Ε, καλά, ήταν άρρωστη και άλλαξε. Άρρωστη στην Αμερική, τώρα έγινε καλά και ήρθε. Και από την πρώτη στιγμή τα παιδιά ήξεραν ότι είμαι η μαμά τους, με αγαπούσαν. Ε, μετά όταν μεγάλωσαν πολύ, μάθανε την αλήθεια. Εγώ έμπαινα στο χορό και με βγάζαν τραγούδια. Α, να σε πω και το άλλο, που με βγάλαν στο χορό όταν χόρευα. Φορούσα άσπρο πουκάμισο και μπλε φουστίτσα. Και με έβγαλε ένας στη μέση με τη λύρα. Απαμφορείς τα άσπρα αύκα τα γιάρα νέα. Απαμφορείς τα άσπρα αύκα τα γιάρα νέα. Και τε μομπά την καρδιά νεπήκε σάμα νέα. Και τε μομπά την καρδιά νεπήκε σάμα νέα. Πέρασαν περισσότερα από 70 χρόνια, αλλά η Στερίνα δεν πρόκειται να ξεχάσει ποτέ τη σωτήρια ποντιακή φιλοξενία. Θέλω και να ευχαριστήσω θερμά τους Ποντίους που με σώσαν. Αυτοί με σώσαν, οι Πόνοι. Και το ξέρουν όλοι οι Πόνοι. Με καλούνε και κάτω στη... Έχω κάνει πολλά με τους Πόνιους. Είναι φιλόξενος λαός. Φιλόξενος. Πολύ φιλόξενος. Σαν τους Πόνιους φιλόξενους δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν άλλοι. Οι Πόνοι, άμα περάσεις από το σπίτι τους, όχι να είναι μεσημέρι και να σε πούν κάτσε να φας, θα περάσεις από το σπίτι τους, κάτσε να φας, πεινάς, θα σε βγάλουν. Μα ό,τι να είναι. Στο σπίτι που έμενα εγώ, όταν δεν είχε η μαμά μου φαγητό, γιαούρτι. Έβγαζε γιαούρτι με μέλι, με αυτό, με εκείνο. Κάτσε να φας. Κύριε Σοφία, δεν ξέρω. Κοίταξε παιδί μου, δεν έχω φαΐ, αλλά ένα γιαούρτι, αυτό, εκείνο. Θα τους έβαζε να φάνε. Πρωί γάλα, το βράδυ γιαούρτι. Δεν τους άφηνε να φύγουν από το σπίτι χωρίς να κάτσουν να φάνε.